Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Open House Athens. Το Open House είναι ένας θεσμός που στοχεύει στη διάδοση αρχιτεκτονικής στο ευρύ κοινό. Είμαι η Χρύσα και σήμερα παρέα θα ξαναγηθούμε στο διαμέρισμα The Den που έχει σχεδιαστεί από το Studiomateriality. Μεταβαίνοντας από τον αστικό ιστό στο διαμέρισμα αυτό, διαπιστώνει κανείς ότι εισέρχεται σε ένα κόσμο γεωμετρικών σχημάτων και χρωμάτων. Βρισκόμαστε στο project του Studiomateriality, το οποίο ονομάζεται The Den. Ουσιαστικά αφορά μία κατοικία, η οποία είναι περίπου 225 τετραγωνικά και αποτελείται από τέσσερα επίπεδα. Ένα του ισογείου, το οποίο έχει δύο επιμέρους επίπεδα, αυτό του ισογείου και του ημιυπογείου, το οποίο είναι γύρω στα 105 τετραγωνικά. Το πατάρι ή πρώτο όροφο που είναι στα 65 τετραγωνικά και το υπόγειο που είναι στα 55. Περνώντας την είσοδο του σπιτιού θα συναντήσουμε μια δεύτερη καγκελόπορτα ουσιαστικά, η οποία αποτελεί και κομμάτι ασφάλειας για την είσοδο μας στο σπίτι. Μπαίνοντας στον κύριο χώρο του σπιτιού, βλέπουμε στα δεξιά μας τον χώρο του σαλονιού με τη βιβλιοθήκη την κεντρική και στο αριστερό μας χέρι διάφορα ντουλάπια και κάδρα από διάφορα πράγματα που έχει συλλέξει ο ιδιοκτήτης του όλο αυτόν τον καιρό. Κατεβαίνοντας κάποια σκαλιά, καταλήγουμε στο ημιυπόγειο, που αποτελεί, αν θέλετε, και κομμάτι του ισογείου του σπιτιού. Και στο χώρο αυτό βρίσκεται στα αριστερά μας ο χώρος της τραπεζαρίας και στα δεξιά μας ο χώρος της κουζίνας ή η κουζίνα του σπιτιού. Απέναντί μας συναντάμε μια δεύτερη τζαμαρία, η οποία μας δίνει πρόσβαση στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας, χώρο στον οποίο βρίσκεται και η ζούγκλα, όπως ονομάζουμε εμείς, του The Den. Περνώντας από την κουζίνα, στα αριστερά μας θα δούμε κάποια σκαλιά, τα οποία όταν τα κατέβουμε θα καταλήξουμε στον χώρο του υπογείου του ακινήτου, στον οποίο βρίσκεται ένα μπάνιο και ένας αποθηκευτικός χώρος. Για να ανέβουμε στον πρώτο όροφο, ουσιαστικά θα πρέπει να περάσουμε από μία σκάλα η οποία αποτελείται από ένα χτιστό κομμάτι τριών σκαλοπατιών επενδεδημένο με πλακάκι και από εκεί πέρα θα περάσει στην σκάλα η οποία αποτελείται από σίδερο και λαμαρίνα και όλη αυτή η κατασκευή είναι κάτι custom το οποίο σχεδίασε πάλι το γραφείο. Φτάνοντας στον πρώτο όροφο, θα συναντήσουμε τα δύο υπνοδωμάτια που έχουν σχεδιαστεί. Το πρώτο είναι στα δεξιά μας, αφού περάσουμε από το walk-in closet, καταλήγουμε στο κεντρικό υπνοδωμάτιο. Ταυτόχρονα υπάρχει και το δεύτερο υπνοδωμάτιο, το οποίο λειτουργεί ως ξενώνας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχει δημιουργηθεί σαν δεύτερο σαλονάκι, χώρος γυμναστικής κτλ. Το τρίτο δωμάτιο που συναντάμε στον πρώτο όροφο είναι ο χώρος του μπάνιου και σε αυτόν τον χώρο, αν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, πέραν από τα πλακάκια του και όλη του τη δομή, είναι συγκεκριμένα τα αυτοκόλλητα που συναντάμε στις τζαμαρίες, τα οποία είναι σχεδιασμένα από το γραφείο από προηγούμενο project και ταυτόχρονα οι ίδιες οι τζαμαρίες, οι οποίες δημιουργούν έναν έντονο διαχωρισμό τόσο της ντουζιέρας από το υπόλοιπο μπάνιο, όσο και της τουαλέτας από το υπόλοιπο μπάνιο. Ουσιαστικά η κεντρική ιδέα για τον όλο σχεδιασμό του εσωτερικού του σπιτιού αυτού έχει αφορμές από παλιότερα project που έχει δημιουργήσει το γραφείο. Είτε αυτό είναι τα
τα χρώματα και τα patterns που έχουν εφαρμοστεί στους διάφορους χώρους, είτε τα διάφορα αντικείμενα που έχουν μπει μέσα, είτε οι φόρμες οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στις διάφορες custom κατασκευές του στούντιο. Η όλη σύνθεση των χρωμάτων και των διάφορων αντικειμένων που έχουν μπει σε αυτό το σπίτι ενισχύεται και από το ότι τα διάφορα, για παράδειγμα, πόμολα που έχουν τοποθετηθεί στις πόρτες είναι και αυτά βαμμένα βάσει της χρωματικής παλέτας που έχει χρησιμοποιηθεί συνολικά στο έργο. Και άλλο αντίστοιχο παράδειγμα του product, ας πούμε, design του γραφείου αποτελούν και οι καθρέφτες του που θα δούμε στους διάφορους χώρους, που είναι και αυτοί custom made και σχεδιασμένοι από εμάς. Στον χώρο του σαλονιού θα παρατηρήσετε διάφορες κατασκευές, όπως είναι η βιβλιοθήκη ή όπως είναι τα ντουλάπια που είπαμε, τα οποία είναι custom κατασκευές που έχουν γίνει από το γραφείο και σαν σχεδιασμό και σαν κατασκευή, που χρησιμοποιούν αυτές τις γεωμετρικές φόρμες τις οποίες αναφέραμε πριν, όπως αντίστοιχα το ίδιο κάνει και η καγκελόπορτα που συναντάμε μετά την είσοδο. Επίσης, στους καναπέδες θα δούμε ένα pattern που είναι σχεδιασμένο από το ίδιο το γραφείο, άρα και το ύφασμα στους καναπέδες είναι και αυτό custom με τη σειρά του. Η κουζίνα χρησιμοποιεί κυρίως δύο υλικά, αυτά του ξύλου και αυτά του κόριαν. Κόριαν θα συναντήσουμε στους πάγκους, οι οποίοι γυρνάνε και σε ένα ύψος στην πλάτη, και ξύλο στα διάφορα ντουλάπια. Το στούντιο το συγκεκριμένο χρησιμοποιεί πάρα πολύ το χρώμα στις δημιουργίες του, είτε αυτές αφορούν το interior, είτε το graphic, είτε το package design. Ασχολείται με πιο απλά υλικά, χρησιμοποιεί τις γεωμετρικές φόρμες όπως κύκλους, τετράγωνα, ορθογώνια για να φτιάξει διάφορες συνθέσεις που αποτελούν τα έργα του. Και θα έλεγα ότι χαρακτηρίζεται από έναν funky και pop χαρακτήρα και διάθεση και ξεφεύγει λίγο από το minimal που ίσως πολλές φορές κάποιοι το κατατάσσουν.